Η ρωσική περιφέρεια Τβέρ δέχεται ομοβροτία drones. Σύμφωνα με τις ουκρανικές δυνάμεις, χτυπήθηκε μία από τις μεγαλύτερες αποθήκες πυρομαχικών του ρωσικού στρατού. Ανάμεσα στους 30.000 τόνους πυρομαχικών που καταστράφηκαν, οι Ουκρανοί ισχυρίζονται πως ήταν Ισκαντέρ και πύραυλοι από τη Βόρεια Κορέα. Κάτι ωστόσο που η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμα. Οι τοπικές αρχές προχώρησαν σε σπεσμένη απομάκρυνση περίοικων. Ο περιφερειάρχης, η Γκορουντιένια, διαβεβαίωσε ότι οι κάτοικοι είναι ασφαλείς. Сегодня в результате прилета беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации отработала система ПВО Министерства обороны. Беспилотные летательные аппараты были сбиты. Την ίδια στιγμή οι ρωσικές δυνάμεις σφυροκόπησαν τη Ζαπορίζια στην νοτιοανατολική Ουκρανία, σκοτώνοντας 2 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 5. Συνεργεία έχουν σπεύσει στην πόλη Κομισουβάχα και αναζητούν εγκλωβισμένους στα ερείπια κτηρίων. Παράλληλα, επιθέσεις εξαπολύθηκαν σε ενεργειακή υποδομή στην περιφέρεια του Σούμι στη βορειοανατολική Ουκρανία. Η επίθεση προκάλεσε τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. Ο Ζελένσκι δήλωσε πως οι αρμόδιοι φορείς εργάζονται για την αποκατάσταση. Були доповіді по ситуації в Сумах та області після російських ударів по енергооб'єктам є відключення. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Κέντρου Πυρηνικών Δοκιμών της Ρωσίας δήλωσε σήμερα ότι η μυστική του εγκατάσταση είναι έτοιμη να επαναλάβει τις πυρηνικές δοκιμές ανά πάσα στιγμή. Το πεδίο δοκιμών είναι έτοιμο για την επανέναρξη δοκιμών πλήρους κλίμακας. Είναι εξ ολοκλήρου έτοιμο. Το εργαστήριο και οι εγκαταστάσεις δοκιμών είναι έτοιμες. Το προσωπικό είναι έτοιμο. Εάν δοθεί εντολή, μπορούμε να αρχίσουμε ανά πάσα στιγμή. Και όλα αυτά, ενώ η απόφαση της Μέτα να αποκλείσει από το Facebook ρωσικά μέσα ενημέρωσης έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο Κρεμλίνο.